Σημαντική διάκριση πέτυχε η χώρα μας, καθώς σε έρευνα του ΟΟΣΑ συγκαταλέγεται στις 10 εξυπνότερες χώρες παγκοσμίως σε επίπεδο επιστημών. Δεδομένου ότι για να λυθούν τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη, από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, χρειάζονται περισσότεροι επιστήμονες, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εξέτασε τα πτυχία πανεπιστημίου σε 40 από τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση της έκθεσης του ΟΣΑ, Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία 2015 και Καινοτομία για Ανάπτυξη και Κοινωνία, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία μέχρι το 2012. Η κατάταξη βασίζεται στο ποσοστό των πτυχίων στα πεδία επιστημών, τεχνολογίας, μηχανολογίας και μαθηματικών. Η κλάδη αυτή είναι γνωστή και με το ακρόνυμο STEM. Η Ελλάδα επένδυσε μόνο το 0,08% του ΑΕΠ της στην έρευνα το 2013, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά που σημειώθηκαν ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί το ποσοστό των πτυχίων STEM μειώθηκε από 28% το 2002 σε 26% το 2012. Παρ' όλα αυτά, η διάκρισή της στην έκτη θέση ανάμεσα σε 40 χώρες είναι σημαντική. Την πρωτιά καταλαμβάνει η Νότια Κορέα με ποσοστό πτυχιούχων STEM 32% και τη δεύτερη θέση η Γερμανία με 31%. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν η Σουηδία, Φιλανδία και Γαλλία. Μετά την Ελλάδα, στην 7η θέση βρίσκεται η Εσθονία, η οποία ανακηρύσσεται και πρωταθλήτρια όσον αφορά στην ισότητα των δύο φύλων, με τις γυναίκες πτυχιούχου STEM να αγγίζουν το 41%. Ακολουθούν το Μεξικό και η Αυστρία, με την τελευταία να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό διδακτορικών σε εργαζομένους. Τη δεκάδα ολοκληρώνει η Πορτογαλία με ποσοστό 25%, η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διδακτορικών σπουδαστών που εργάζεται στην εκπαίδευση σε ποσοστό 72%.